Στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι μαγεμένες μαγνήτησαν τα βλέμματα όλων των επισκεπτών και έκλεψαν την παράσταση από όλα τα εκθέματα. Από αυτή την πλευρά βρίσκεται ο Θεός Σουρός, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στο Δία. Σχεδόν 1,5 χρόνο μετά, βρίσκονται ακόμα σε έναν από τους αποθηκευτικούς χώρους της ΔΕΘ και μάλιστα μέσα στα κουτιά που μεταφέρθηκαν από το Μουσείο του Λούβρου. Βρισκόμαστε σε ένα ασφαλή, ήσυχο χώρο κάπου μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εδώ φυλάσσουμε, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο, σε συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν, τις μαγεμένες, οι οποίες όπως ξέρετε ήρθαν για την 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν περίπου από 1,5 χρόνο και περιμένουν βέβαια να τοποθετηθούν για να τις χαρεί η πόλη. Οι μαγεμένες δέσποζαν στην είσοδο των Ρωμαϊκών Αυτοκρατορικών Λουτρών. Πρόκειται για 4 πεσούς που κοσμούνταν στις 2 κύριες όψεις τους με 8 ανάγλυφες μυθολογικές μορφές. Στα εργαστήρια του Μουσείου Λούβρου δημιουργήθηκαν τα αντίγραφα των μαγεμένων από εκμαγεία από τα αυθεντικά γλυπτά. Κόστησαν μαζί με τη μεταφορά τους στην Θεσσαλονίκη 150.000 ευρώ. Οι γνωστές ως Καριάτιδες της Θεσσαλονίκης επέστρεψαν στην πόλη τους μετά από 151 χρόνια. Προς το παρόν όμως περιμένουν υπομονετικά σε αυτά εδώ τα κουτιά μέχρι να τοποθετηθούν στη θέση που τις αξίζει. Είναι κρίμα, είναι εξαιρετικές, είναι πανέμορφες, έχουν την αξία τους στην ιστορική, έχουν ένα θρύλο από πίσω τους και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είναι σε σημείο που να τις χαίρεται ο κόσμος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ έχει ήδη αποφασίσει να δωρήσει τα γλυπτά στην πόλη. Ωστόσο, ακόμα οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν έχουν αποφανθεί σε ποιο σημείο πρέπει να εκτεθούν. Υπήρχαν προτάσεις να στηθούν εκεί όπου εικάζεται ότι βρισκόταν, αλλά τελικά θα μπουν προσωρινά στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Τόσο η εφορία αρχαιοτήτων πόλης, όσο και η εφορία νεωτέρων μνημείων θεωρεί ότι θα λιώσουν πάρα πολύ τον πολεοδομικό ιστό και εγώ συμφωνώ μαζί τους. Έχουν δίκιο, ή τα τοποθετείς στην αυθεντική τους θέση ή δεν τα τοποθετείς σε θέση που υποθέτεις ότι θα μπορούσε να είναι και καλά. Για μένα σαφώς είναι ο χώρος είναι και σε σχέση με αυτούς που ακούστηκαν ο πιο χώρος που θα μπορούσε καλύτερα να είναι αυτός στον οποίο λέγεται ότι ήταν, δηλαδή ανάμεσα στην Ρωμαϊκή Αγορά και την τα Λουτρά Παράδεισο. Αυτό είναι ένας πέμπτος πεσός ο οποίος ήταν άγνωστος στην έρευνα μέχρι τη δεκαετία του 90, οπότε και βρέθηκε σε μπάζα που πετάχτηκαν από κάποιο οικόπεδο της Θεσσαλονίκης όταν έγιναν εξκαφές. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η ακριβής θέση των μαγεμένων ήταν εκεί όπου βρίσκεται στην πλατεία της Αριστοτέλους η παιδική χαρά νότια της Ρωμαϊκής Αγοράς. Για να εκτεθούν εκεί τα αγάλματα, θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση, να αρχίσουν οι ανασκαφές και να αναδειχθεί όλο το εμβληματικό μνημείο. Αυτό ήταν και ο λόγος που αφήσαμε εκεί την Αμοδόχο. Είχαμε υποδείξει τότε στον αρχιτέκτονα, τον Δημήτρη το Σιμώνη, τη θέση και εκείνος του είχαμε πει μάλιστα ας γίνει μια παιδική χαρά εκεί πέρα, ώστε εύκολα να μπορεί κανείς να μετακινήσει τα παιχνίδια και να τα πάει λίγο παραπέρα και στο σημείο εκείνο να σκάψει και να βρει την υποδομή των εγκαντάδας. Πάντως οι μαγεμένες σύμφωνα με την πρόταση του Αρχαιολογικού Μουσείου θα τοποθετηθούν σε ειδική προθήκη κατά πάσα πιθανότητα στον προάβλιο χώρο του μουσείου, καθώς θα είναι το μοναδικό έκθεμα που δεν είναι αυθεντικό.